Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εβδομαδιαία ιατρική ενημερωτική εκπομπή της TV Μακεδονία Θέματα Υγείας. Σήμερα μέσα από την εκπομπή αυτή, μέσα από την εκπομπή Θέματα Υγείας θα μιλήσουμε για τη σημασία, τις δυνατότητες αλλά και για μία σειρά από άλλα θέματα, όσα βέβαια μας επιτρέψει ο χρόνος, μιας ιατρικής ειδικότητας που μπορεί βέβαια η ηλικία της να μην ξεπερνά ακόμη τουλάχιστον τα 100 χρόνια, όμως σίγουρα κατέχει ένα σημαντικότατο ρόλο στο χώρο της υγείας χάρη στα γοργά βήματα που πραγματοποίησε. Είναι αλήθεια γεγονός ότι αλλεπάλληλα επιστημονικά επιτεύγματα την τελευταία 20ετία περίπου έδωσαν στην ακτινολογία, γιατί για αυτήν θα μιλήσουμε σήμερα, μια τεράστια όθηση. Με αντικείμενο την ακτινολογία συζητάμε σήμερα μέσα από την εκπομπή Θέματα Υγείας και καλεσμένους εδώ στο στούντιο της TV Μακεδονία τον κύριο Αρβανιτάκη Μιλτιάδη, ιατρό ακτινολόγο, ο οποίος είναι διευθυντής του ακτινολογικού εργαστηρίου του πρώτου συγκροτήματος νοσοκομείου Άγιος Παύλος, και τον κύριο Τσιτουρίδη Ιωάννη, ο οποίος είναι ιατρός ακτινολόγος, λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τέως διευθυντής του ακτινολογικού εργαστηρίου του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Να καλωσορίσω και τους δύο κυρίους. Κύριε Αρβανιτάκη, κύριε Τσιτουρίδη, καλώς ήρθατε, και βέβαια μιλώντας για την ακτινολογία, ουσιαστικά για μια ειδικότητα έτσι, της ιατρικής επιστήμης, πώς αλλιώς θα έπρεπε να ξεκινήσουμε παρά με την ερώτηση τι είναι τελικά η ακτινολογία σήμερα. Πριν σας απαντήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου και εκ μέρους του κυρίου Τσιτουρίδη για την πρόσκληση που μας κάνατε να μας καλέσετε σήμερα στη σημερινή σας στην εκπομπή σας. Η ακτινολογία, όντως, όπως είπατε, είναι μια ειδικότητα 100 ετών, είναι πολύ καινούργια ειδικότητα, αλλά μια ειδικότητα η οποία μέσα αυτά τα 100 χρόνια άλλαξε ριζικά την αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενών. Και βέβαια έχει και ακόμα μέλλον. Ήδη, όπως είπατε, υπάρχουν διαρκείς ανακαλύψεις τα τελευταία 30 χρόνια και οι οποίες συνεχίζονται. Η ακτινολογία έχει τρία σκέλη. Έχει το διαγνωστικό σκέλος, έχει το σκέλος το... Επίσης, η ακτινολογία μπορούμε να την δούμε και με τη ματιά της συμβατικής ακτινολογίας, δηλαδή της ακτινολογίας. Το βράδυ της 8ης Νοεμβρίου, στην πόλη Βάρτμπουργκ της Γερμανίας, έτσι, μεθόδους, απεικονιστικές πλέον μεθόδους, ακριβώς επειδή η ακτινολογία... Στην ακτινολογία, μάλλον, συνεχώς έρχονται και προστίθενται καινούργια μηχανήματα, καινούργιες μέθοδοι. Θα θέλατε να τα κάνουμε λιγάκι πιο λιανά αυτά. Τι περιλαμβάνει η μία, η συμβατική ακτινολογία, και τι περιλαμβάνει η άλλη. Ονομαστικά, άμα θέλετε, έτσι εισαγωγικά τουλάχιστον. Βασικά, η ακτινολογία είναι μία. Και χωρίζεται, τουλάχιστον στο εξωτερικό, σε τομείς... του σώματος, δηλαδή σε νεύρα ακτινολογία, σε ακτινολογία του σπλαχνικού κρανίου, σε ακτινολογία του θώρακος, σε ακτινολογία του σώματος γενικά, στο μυοσχελωτικό. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση της ακτινολογίας. Μέσα σε αυτή τη διαίρεση όλες οι μέθοδοι που έχουν αναφερθεί συμπεριλαμβάνονται στους τομείς αυτούς. Τώρα όμως, πιο πρακτικά, τουλάχιστον στον τόπο μας, ισχύει η διαίρεση που ανέφερε ο κ. Αρβανιτάκης και στις μοντέρνες εντός εισαγωγικών μεθόδους, γιατί πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να πούμε ότι είναι μια υπερχοτομογραφία μοντέρνα μέθοδος, ονομάζονται αυτές με ένα όνομα σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι και περιλαμβάνουν την υπερχοτομογραφία, την αξονική τομογραφία, το μαγνητικό συντονισμό και την εξέλιξη της κλασικής αγγιογραφίας, που είναι η αφαιρετική ψηφιακή αγγιογραφία. Νομίζω ότι για όλα αυτά θα δώσουμε λίγο χρόνο στην πορεία της εκπομπής, προκειμένου να εξηγήσουμε και τι περίπου είναι το καθένα από αυτά στα οποία αναφερθήκαμε μέχρι τώρα. Προς το παρόν θα ήθελα να επιστρέψω σε εσάς και πάλι, κύριε Αρβανιτάκη, προκειμένου να μας μιλήσετε, αν θέλετε, για αυτή την συμβατική, την κλασική, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και έτσι, ακτινολογία. Βέβαια, πολύ καλά κάναμε και είπαμε ότι η ακτινολογία είναι ένα και το αυτό πράγμα, αλλά καλώς και κακώς υπάρχουν οι παλιότερες και οι πιο νέες μέθοδοι, κατά κάποιο τρόπο. Και όντως υπάρχουν και χρησιμοποιούνται, όπως βλέπετε, στα νοσοκομεία μας και στη χώρα μας και στο εξωτερικό.
η συμβατική ακτινολογία, η ακτινολογία κατέχει ένα μεγάλο τμήμα δηλαδή της ακτινολογίας και είναι πάντα η πρώτη μέθοδος με την οποία να προσπαθούμε να διαγνώσουμε τις παθήσεις των διαφόρων ασθενειών. Η συμβατική ακτινολογία έχει εφαρμογή στις παθήσεις του θώρακος με την απλή ακτινογραφία θώρακος, μια εφαρμογή που δεν σταμάτησε ποτέ από τότε που βγήκε η ακτινολογία, που μπήκε η ακτινολογία μέσα στις ειδικότητες. Έχει εφαρμογή στα οστά, είναι το κύριο στήριγμα παθήσεων, των ρευματικών παθήσεων και των τραυματικών παθήσεων των οστών. Όλοι ξέρουμε ότι αν πάμε σε ένα νοσοκομείο σε μια μέρα γενικής εφημερίας, οι περισσότερες ακτινογραφίες είναι για κατάγματα οστών και είναι αναντικατάστατη. Έχει εφαρμογή στη μελέτη του γαστρεντερικού σωλήνα, όπου με τη χορήγηση ενός ενεωρήματος θηϊκού βαρύου είτε από το ορθό με υποκλεισμό είτε από το στόμα, με χορήγηση από το στόμα, μπορούμε να απεικονίσουμε βλάβες του στομάχου, του λεπτού εντέρου και του παχαίου εντέρου, και αυτό δεν έχει καταπέσει. Έχει επίσης εφαρμογή και στις παθήσεις του ουροποιητικού σωλήνα, του ουροποιητικού συστήματος, με την ενδοφρέβια πυελογραφία, όπου μπορούμε να δούμε αποφράξεις, υδρονεφρώσεις, λειτουργία των νεφρών και άλλα. Πάντως είναι γεγονός ότι, κύριε Τσιγκουρίδη, ότι τα καινούργια μηχανήματα αυτά που έρχονται στο προσκήνιο με τον καιρό, κάποιες παλιότερες μεθόδους έτσι τις πετούν εντός εισαγωγικών και πάλι στην άκρη. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι λαθασμένη εντύπωση του κόσμου. Για να το διευκρινίσουμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη το σύνολο των εξετάσεων είναι η ακτινογραφία. Στην δευτεροβάθμια περίπου το 80% των εξετάσεων αφορούν την ακτινογραφία, και λέει την κλασική ακτινολογία, και στην τριτοβάθμια περίθαλψη αφορούν περίπου το 60%. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, το σύνολο των εξετάσεων αφορούν σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο την κλασική ακτινολογία. Και όχι αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα, ξοφούς, τομογράφους κλπ. Στα οποία αναφερθήκαμε, έτσι. Και όχι τα σύγχρονα. Να έρθω πάλι σε εσάς, κύριε Αραβανιτάκη, επειδή λένε ότι μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες τουλάχιστον λέξεις, θα θέλατε όλες αυτές τις εφαρμογές, τις οποίες προηγουμένως αναφερθήκατε, της συμβατικής ακτινολογίας, να τα δούμε σε εικόνες και ταυτόχρονα εσείς βέβαια να μας εξηγείτε τι περίπου είναι αυτά που βλέπουμε. Παρακαλώ το control, αν είναι έτοιμο να δούμε το βίντεο. Εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, τις πλευρές, δείχνει ο δείκτης λέιζερ. Βλέπουμε το καρδιαγγειακό σύστημα, το οποίο είναι στη μέση, είναι αυτό το άσπρο, αυτό που λέμε σκίαση, ενώ το μαύρο λέγεται διάβαση, εδώ είναι οι πνευμονικές αρτηρίες, οι κύριες πνευμονικές αρτηρίες είναι φυσιολογικές, και εδώ βλέπουμε τις περιφερειακές μικρές πνευμονικές αρτηρίες. Φυσιολογική εικόνα. Εδώ βλέπουμε ένα θώρακα ενός εμφυσηματικού ασθενούς. Βλέπουμε τα πνευμόνια που είναι πολύ μαύρα, πολύ διαβγαστικά. Οφείλονται δηλαδή σε καταστροφή των κυψελίδων και δημιουργία κυλοτήτων, με αποτέλεσμα αυτός ο άνθρωπος να έχει προβλήματα στην αναπνοή. Είναι απόρρια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό, κύρια, του καπνίσματος. Ένα άλλο όμως, μια άλλη απόρρια του καπνίσματος είναι και ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος εδώ φαίνεται σαν μια μάζα πάνω από την πνευμονική αρτηρία, με προεξοχές οι οποίες πηγαίνουν μέσα στο πνευμονικό παρέχημα. Αυτό είναι ένας προχωρημένος καρκίνος. Εδώ έχουμε μια ακτινογραφία φυσιολογική κοιλίας. Θεωρώ να σας δείξω πρώτα μια φυσιολογική κοιλίας και μετά μια παθολογική. Εδώ έχουμε τον αέρα στο στομάχι, ο αέρας στο λεπτό έντερο, ο αέρας μέσα στο παχύ έντερο. Βλέπουμε το ύπαρ, το οποίο φαίνεται άσπρο πάνω από το παχύ έντερο, είναι αυτή η σκίαση. Και προχωρούμε σε μια άλλη ακτινογραφία παθολογική, μια διάτρηση έλκος βολβού, όπου βλέπουμε ελεύθερο αέρα, έξω δηλαδή από τα σπλάχνα που υπήρχε προηγουμένως στη φυσιολογική ακτινογραφία, αυτός είναι ελεύθερος αέρας, ανάμεσα από το ύπαρ και από το διάφραγμα, το οποίο δηλαδή χωρίζει τη θωρακική κοιλότητα από την κοιλία. Προχωρούμε παρακάτω, βλέπουμε επίσης ένα αέρα μέσα στην περιτονιακή κοιλότητα, εκτός ελεύθερο και αυτόν, αλλά σε μικρότερη ποσότητα, δεν είναι τόσο δηλαδή διάβαση, τόσο άσπρος. Εδώ έχουμε μια φυσιολογική ακτινογραφία στομάχου, βλέπουμε τον ισοφάγο, το στομάχι, αυτό είπαμε γίνεται με κατάψυξη βαρύου, αυτό είναι ο βολβός και η αγκύλη του δωδεκαδακτύλου, όπως δείχνει ο δείκτης.
Βλέπουμε τη φυσιολογία για να καταλάβουμε τις παθολογικές. Η οποία παθολογική είναι η επόμενη. Εδώ βλέπουμε ένα έλκος, μια πολύ συνήθις πάθηση. Ένα όμως έλκος με μαλλή παρυφή και όρια, όπως δείχνει ο δείκτης. Ένα καλόηθες έλκος δηλαδή, το οποίο μπορεί να περάσει μετά από θεραπεία. Και τις πτυχές του στομάχου, οι οποίες συγκλίνουν ομαλά στην παρυφή αυτού του έλκους. Αυτά είναι στοιχεία, είναι μέσα στο στομάχι αυτό το έλκος. Είναι στοιχεία καλόηθειας. Το επόμενο περιστατικό αντίθετα είναι ένα κακόηθες έλκος. Βλέπουμε ανώμαλη την παρυφή του έλκους και πτυχές οι οποίες δεν συγκλίνουν ομαλά, αλλά αντίθετα συνενούνται, όπως βλέπουμε δύο πτυχές που συνενούνται, ανώμαλες πτυχές δηλαδή, οι οποίες πηγαίνουν προς την παρυφή του έλκους. Είναι σημείο κακοήθειας. Στην επόμενη βλέπουμε μια διάβαση παχαίως εντέρου με διπλή αντίθεση. Έχουμε όλο το παχύ το έντερο, το σχεδιαγραφούμε αυτή τη στιγμή με τον δείκτη. Αυτή είναι η φυσιολογική εικόνα. Τα άσπρα είναι το θηλυκό βάριο, τα μαύρα είναι ο αέρας. Εδώ έχουμε ένα καρκίνο του παχαίως εντέρου, αυτή η βραχή αστένωση με την ανώμαλη παρυφή. Και επίσης έχουμε δύο πολύποδα, ένα μικρό πολύποδα που πλέει σε μια λίμνη βαρύο και έναν άλλο πολύποδα με μίσχο. Είναι όρθια η ακτινογραφία με μίσχο, βλέπουμε το μίσχο και τον πολύποδα και με μια σταγόνα θηλυκού βαρύου να στάζει από την βάση του πολύποδα, επειδή είναι όρθια ακτινογραφία. Εδώ έχουμε μια άλλη εφαρμογή της διασηματικής ακτινολογίας. Βλέπουμε ένα κάταγμα, αυτή η μαύρη ή διαβγαστική γραμμή, ή ένα κάταγμα στην βάση της κερκίδας, είναι ένα κάταγμα κόλς και επίσης βλέπουμε και μια άσπρη, η οποία οφείλεται σε απόσπαση τεωστικού τεμαχίου. Επίσης ένα άλλο κάταγμα, αλλά πολύ φανερό πλέον, ένα επίσης συνήθες κάταγμα, βλέπουμε την κεφαλή του μοιραίου, εντελώς κομμένη μέσα στο κατησίον άθρος και παρεκτοπισμένο το υπόλοιπο μοιραίο και την απόσταση μεταξύ της κεφαλής και του υπολείπου μοιραίου. Αυτό είναι υποκεφαλικό κάταγμα της κατησίον άθρωσης. Μια άλλη εφαρμογή είναι, όπως είπα, οι ρομαντικές παθήσεις. Εδώ έχουμε μια στένωση του μεσαρτήρου διαστήματος πάλι της κατησίων άθρωσης με οστεόφυτο και με σκλήρυση των αφρικών επιφανειών, αυτά στη δεξιά κατησίων. Η άρρωστη χειρουργήθηκε, είχε φοβερά ενοχλήματα, παρόλο που τα ευρήματα δεν είναι τόσο έντονα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε την φυσιολογική άθρωση, δεν εμφανίζεται κανένα σημείο από το προηγούμενο. Εδώ έχουμε τέλος την πυελογραφία, βλέπουμε τα νεφρά, σαν μια σκιαγράφηση λόγω της ένεσης, της ενδοφλεβίου ένεσης του σκιαστικού. Βλέπουμε το καλλικοπυελικό σύστημα και τους ουρητήρες. Αυτή είναι μια φυσιολογική πυελογραφία. Όλες αυτές είναι λοιπόν εικόνες οι οποίες προκύπτουν με τις κλασικές, από τη συμβατική ακτινολογία. Έτσι, θα θέλατε, αφού έχουμε δει τώρα πλέον όλα αυτά, να προσθέσουμε κάτι προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητά. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε. Ναι, θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια γρήγορα σχόλια πάνω σε αυτά που είδαμε. Αυτά που είδαμε ήταν βέβαια περιπτώσεις, αλλά ήταν αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μεγάλου φάσματος ασθενειών που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή πράξη. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο σχόλιο. Ήθελα να πω επίσης ότι ο ακτινογραφία φάρμακος είναι περίπου το 30% των ακτινογραφιών που κάνουμε σε ένα νοσοκομείο. Ότι στο καθεντρικό σωλήνα μπορούμε να βρούμε με αυτή τη μεθόδο τη διπλή αντίθεση, που σημαίνει ένα ειδικό μείγμα βαρύου, το οποίο έχει εξελιχθεί τώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υποτονία, δηλαδή δίνουμε και μια ρεφλεύια ένεση με σπασμολυτικό και συγχρόνως ουσίες οι οποίες παράγουν διοξείδιο του άνθρακος ή αέρα αεροπαραγωγής ουσίες. Με αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να δούμε εγγραχόμενους καρκίνους, πρέπει να το τονίσω αυτό, στο στομάχι, οι οποίοι έχουν μια επιβίωση γύρω στο 80-90%. Ενώ αντίθετα, αν τον καρκίνο το δούμε σε προχωρημένο στάδιο, έχει μια επιβίωση 10%, πενταετή επιβίωση πάντα, στο στομάχι που μιλάω. Επίσης, με τη διπλή αντίθεση στο παχύ έντερο μπορούμε να δούμε πάλι αρχόμενους καρκίνους στο πρώτο στάδιο, που και αυτοί έχουν μια πολύ μεγάλη επιβίωση. Αυτά ήθελα να πω. Να περάσουμε, κύριε Τσιτουρίδη, σε εσάς τώρα. Ουσιαστικά θα ζητήσω το ίδιο πράγμα. Έχουμε να δούμε κάποιες εικόνες, πλέον εικόνες που προκύπτουν από τα σύγχρονα μηχανήματα κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο εισαγωγικό σχόλιο και στην πορεία να περάσουμε να δούμε αυτές τις εικόνες. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την υπέρηχο τομογραφία, δεδομένου ότι έχουμε μια ηχητική δέσμη η οποία πρέπει να διεισδύσει μέσα στο όργανο του υποεξέτασης, εύκολο αντιλαμβάνεται κανένας ότι είναι δύσκολο να διεισδύσει μια ηχητική δέσμη από όταν υπάρχουν οστικοί κλωβοί, όπως είναι στο κρανίο, σπονδυλική στήλη, και έτσι αυτές οι δομές, δηλαδή οι δομές του εγκεφάλου, του νοτιού μυαλού που βρίσκεται μέσα στη σπονδυλική στήλη, είναι δύσκολο να προσπελαστούν από τους υπερήχους. Εκτός βέβαια περιπτώσεων όπως είναι στα νεογνά που έχουμε ανοιχτές τις πηγές και βρίσκουμε παράθυρο για να διεισδύσουν.
Επομένως, γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι... και αντεδείξεις κατά κάποιο τρόπο. Σαφώς. Υπάρχουν ορισμένες... κάποιοι περιορισμοί, πιο σωστά. Γενικά, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την τομής διερεύνησης. Mm-hmm. Επίσης, υπάρχουν και επιμέρους ενδείξεις, τις οποίες θα τους συζητήσουμε αργότερα, αν μας δοθεί ο χρόνος. Αλλά σαν γενικό πλαίσιο ενδείξεων, θα πρέπει να πούμε ότι η υπερχοτομογραφία δεν χρησιμοποιείται στον θώρακα, στο κρανίο και στην σπονδυλική στήλη. Αντίθετα, σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται η αξονική τομογραφία και ο μαγνητικός συντονισμός. Και ειδικότερα για το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου μέθοδος εκλογής, μέθοδο εκλογής είναι η αξονική τομογραφία και ο μαγνητικός συντονισμός. Όσον αφορά τους υπερήχους, οι κλασικές εφαρμογές των υπερήχων δεν έχουν ακόμα μεταβληθεί. Mm-hmm. Έχει εφαρμογή στα παρχηματικά όργανα της κοιλιάς, στην διερεύνηση των γενικών οργάνων και του άρενος και του θύλεως. Έχει ενδείξεις όσον αφορά την διερεύνηση κυλοτήτων, οι οποίες περιέχουν υγρά. Mm-hmm. Είναι μια γρήγορη μέθοδος, φθηνή, χωρίς ιονίζουσα ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, οι τομείς διερεύνησης, οι επιμέρους τομείς διερεύνησης, θα πρέπει να, με δύο λόγια να πούμε ότι για το κεντρικό νευρικό σύστημα, μέθοδος εκλογής είναι διερεύνησης, είναι η αξονική τομογραφία και ο μαγνητικός συντονισμός. Αντίθετα, για τα παρχηματικά όργανα είναι η υπερχοτομογραφία και η αξονική τομογραφία. Αυτά σαν γενικό πλαίσιο. Μπορούμε τώρα μερικές εικόνες. Να περάσουμε στο δεύτερο βίντεο κατά κάποιο τρόπο, να δούμε κάποιες εικόνες. Εδώ είναι μια αξονική τομογραφία, ένα τομογράφημα με αξονική τομογραφία τομής του εγκεφάλου. Βλέπετε εκεί που δείχνει ο δείχτης είναι το κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου. Το άσπρο είναι ένα μηνυγκίωμα. Εδώ είναι το ίδιο περιστατικό με το μαγνητικό συντονισμό. Βλέπετε τις πληροφορίες που παίρνουμε με το μαγνητικό συντονισμό. Το άσπρο είναι ένα υψηλό σήμα, είναι είδημα που υπάρχει γύρω από τη βλάβη. Το υπόλοιπο είναι το μηνυγκίωμα. Εδώ βλέπουμε πάλι το ίδιο περιστατικό, είναι το μηνυγκίωμα. Έχουμε δώσει σχεστικό από τη φλέβα και εμπλουτίστηκε αυτός ο όγκος. Βλέπετε το έντονο σήμα που παρέχει ο όγκος. Και εδώ είναι το μέσα σε άλλο επίπεδο, είναι το στεφανιαίο επίπεδο, προηγουμένως ήταν το βελιαίο επίπεδο. Βλέπουμε πάλι τον όγκο. Με το μαγνητικό συντονισμό έχουμε δυνατότητα να πάρουμε πολλά επίπεδα τομών. Εδώ είναι μια ρήπτωση σκλήρης κατά πλάκας. Βλέπουμε το κοιλιακό σύστημα που δείχνει ο δείκτης και εδώ στα στρογγυλά είναι εστίες σκλήρης κατά πλάκας. Πάλι το ίδιο περιστατικό. Βλέπουμε πάλι το κοιλιακό σύστημα. Βλέπουμε τις εστίες που δείχνει ο δείκτης σκλήρης κατά πλάκας. Εδώ είναι ένα τομογράφημα, οβελίο τομογράφημα της σπονδυλικής στήλης. Βλέπουμε στις περιοχές που έχουμε υψηλό σήμα που ασπρίζει, είναι εστίες μεταστατικές. Εδώ είναι ένας όγκος του πρωτοβαθής των οστικών δομών της σπονδυλικής στήλης, είναι στην οστιοκή μοίρα. Βλέπετε τον όγκο στην περιοχή που δείχνει ο δείχτης. Καταπληκτικές εικόνες που παίρνουμε με τον μαγνητικό συντονισμό. Και βέβαια και με την αξονική τομογραφία, στην περιοχή του σπλαχνικού κρανίου, βλέπουμε ένα τομογράφημα στοματοφάρυγκας και εκεί στην περιοχή που δείχνει ο δείχτης είναι ένα μπλοκ από λεφαδένες από ένα νεόπλασμα του πνεύμονος, το οποίο έχει μεταστάσει στην περιοχή εκεί. Το ίδιο περιστατικό βλέπετε το μπλοκ των λεφαδένων με τον μαγνητικό συντονισμό, τη ώρα που απεικονίζεται, η αποθήση που κάνει η λεφαδενοπάθεια στην τραχεία και οι κλασικές ενδείξεις των υπερήχων στα γενικά όργανα. Βλέπουμε την ουροδόχο κύστη, τη μήτρα, βλέπουμε μια κυστική βλάβη και δεξιά και αριστερά. Πρόκειται για ένα αμφωτερόπεδο κυσταδένωμα της οθήκης. Βλέπετε εδώ το παρασκεύασμα, το χειρουργικό παρασκεύασμα. Βλέπετε τα δύο κυστικά μορφώματα που έχουν αφαιρεθεί από τις δύο οθήκες. Και τα γενικά όργανα του άρενος, όρχης. Βλέπετε ένα τεράτομα, ευρικό τεράτομα στον όρχη, με ένα μπλοκ λεφαδένων στην κοιλιά. Και το παρασκεύασμα μετά την αφαίρεση του όγκου. Σύγχρονη εξέλιξη της υπερχοτομογραφίας είναι ο έχρωμο ντόπλερ υπερχοτομογράφος. Βλέπετε μια μάζα εκεί στο θυροειδή με απόθεση των αγγείων. Βλέπετε ότι τα αγγεία χρωματίζονται τώρα. Στο σημείο αυτό δείχνει την καροτίδα και τον μπλοκ των λεφαδένων με την αγγείωση που βλέπετε γύρω-γύρω. Και η έχρωμη
Doppler υπερχοντομογραφία, η οποία βρίσκεται τώρα εφαρμογή, για να πούμε και δύο λόγια για αυτή την... η οποία ανήκει βέβαια μέσα στην υπερχοντομογραφία. Είναι μια εξέλιξη της, του υπερχοντομογράφου, η οποία μας βοηθάει κυρίως στην περιοχή των μεγάλων αγγείων του τραχύλου και την διαπίστωση πλακών αθυρωματικών στις καροτίδες. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην διαπίστωση της νεοπλασματικής αγγείωσης των όγκων, γιατί βλέπουμε την αγγείωση των νεοπλασμάτων σε ένα μεγάλο βαθμό. Βέβαια, η εφαρμογή της ακόμα σε ευρεία κλίμακα δεν είναι προσιτή ακόμα και για τα μεγάλα νοσοκομεία, λόγω του υψηλού κόστους των μηχανημάτων αυτών της του έχρωμου Doppler υπερχοντομογράφου. Πάντως, με όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε, εικόνες που γιατροί πριν από κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι ποτέ θα ήταν δυνατόν να δουν, φαντάζομαι ότι προκύπτει βέβαια ο κόσμος και εγώ, ίσως να μην καταλάβαμε πολλά πράγματα από αυτά που είδαμε, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται πλέον ξεκάθαρο το πόσο σημαντικά βήματα όσον αφορά τη διάγνωση πλέον κάποιων παθήσεων κλπ. Έχουν γίνει, έτσι, χάρη σε αυτή την πρόοδο ακριβώς. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος ξέρει τις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους, γιατί υπάρχει πραγματικά από τελευταία χρόνια ένας κατακλυσμός εξετάσεων στον κόσμο και με υπερηχοντομογραφήματα και με αξονικές τομογραφίες, ώστε σχεδόν θα έλεγα ότι έχουν γίνει ευρείας αποδοχής εξεταστικές μέθοδοι. Κύριε Αρβανιτάκη, στο ξεκίνημα μόλις της εκπομπής μου είχατε πει ότι η ακτινολογία δεν έχει να κάνει μόνο με τη διάγνωση, αλλά υπάρχει και το θεραπευτικό κατά κάποιο τρόπο κομμάτι της, όπως επίσης και ένα κομμάτι στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης πρόληψης. Θα θέλατε λιγάκι να αναφερθούμε στο τι, στο ποια είναι η συμβολή της ακτινολογίας στη θεραπεία αρχικά. Στη θεραπεία και στην διάγνωση. Και στην διάγνωση. Και στη διάγνωση, ναι. Γιατί με την υπερηχοτομογραφία, με την αξονική τομογραφία, μπορεί κανένας ακτινολόγος, εννοείται, να κάνει βιοψίες διαγνωστικές στην κοιλιά και σε άλλα όργανα και να, με την συνεργασία κύτταρολόγου ή παθολογοανατόμου, να έχουμε μια γρήγορη διάγνωση χωρίς να είναι ανάγκη ο ασθενής να νοσηλεύεται μέσα στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και παραπάνω και να κάνει πολύ ακριβές εξετάσεις, οπότε και το κόστος είναι μεγαλύτερο, όπως καταλαβαίνετε. Ένα άλλο πεδίο της ακτινολογίας, όπως είπαμε, είναι το θεραπευτικό, που μπορούμε να έχουμε παροχετεύσεις αποστημάτων με τον υπέρηχο ή την αξονική τομογραφία, μπορεί να έχουμε αγγειοπλαστικές με την αγγειογραφία, εμβολισμό αγγείων με την αγγειογραφία και θρομβόληση. Αυτά γίνονται βέβαια πάντα με την αγγειογραφία. Αλλά υπάρχει, όπως είπαμε, και το προληπτικό θέμα στην ακτινολογία. Να αναφερθούμε και σε αυτό. Η πρόληψη βασικά εντοπίζεται σε δύο τομείς στην ακτινολογία. Εντοπίζεται στον τομέα της το τομέα του θώρακος και το τομέα του μαστού. Στο θώρακα, όπως ξέρουμε όλοι, όταν κανένας διορίζεται στο δημόσιο, κάνει πάντα μια ακτινογραφία θώρακος. Ή όσοι μπαίνουν στο πανεπιστήμιο κάνουν πάντα μια ακτινογραφία θώρακος. Επίσης, άνθρωποι που ασχολούνται με τρόφιμα ή και εργαζόμενοι σε ορυχεία, αυτοί κάνουν τακτικά ακτινογραφίες θώρακος κάθε χρόνο. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένας προληπτικός τομέας στην ακτινογραφία θώρακος για διάφορες παθήσεις, όπως είναι η φυματίωση, που είναι λοιμώδης πάθηση ή άλλες. Και στη μαστογραφία βέβαια είναι γνωστή η αποτελεσματικότητα της ακτινογραφίας σαν προληπτικού μέσου. Είναι γνωστή και μάλιστα έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό βίντεο να δούμε. Ο διευθυντής του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Θεαγενείου Νοσοκομείου, ο κύριος Λάμπρος Γκράσος, μας εξηγεί τώρα αμέσως τη σημασία της μαστογραφίας στον προληπτικό έλεγχο. Το γεγονός ότι ο καρκίνος του μαστού είναι το συχνότερο γυναικείο νεόπλασμα, καθώς και η αποδεδειγμένη αύξηση επιβίωσης σε περιστατικά που κατά την ώρα που διαγνώστηκαν συνέτρεχαν για αυτά πολλοί λόγοι καλής πρόγνωσης, δείχνουν το μέγεθος της σοβαρότητας με το οποίο πρέπει κάθε γυναίκα να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να νοσήσει από την αρρώστια αυτή. Ένας καρκίνος θεωρείται ότι διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο όταν έχει πάρα πολύ μικρό μέγεθος, όταν δεν έχει επεκταθεί η ασθένεια στη μασχάλη και
όταν εν πάση περιπτώσει διαγνωστεί έγκαιρα. Στην έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει η κλινική εξέταση και ο εργαστηριακός έλεγχος του μαστού που τον αποτελούν η χεταρολογική εξέταση, η ιστολογική εξέταση και η απεικόνηση του μαστού, δηλαδή η μαστογραφία. Με τον όρο μαστογραφία χαρακτηρίζουμε την μέθοδο που χρησιμοποιεί την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη γνωστή σαν ακτινοβολία αρχή, για να απεικονίσει τα φυσιολογικά και παθολογικά κομμάτια από τα οποία αποτελείται ο μαστός. Με την ευρεία του έννοια του όρου θα μπορούσε κάθε μέθοδος που απεικονίζει το μαστό να ονομαστεί μαστογραφία, αλλά έχει καθιερωθεί να αποκαλείται έτσι αυτή η κλασική μέθοδος, γιατί έχει μεγάλη διαγνωστική ικανότητα, έχει πολύ μικρό κόστος, μικρό χρόνο εξέτασης, ελάχιστη ακτινοβολία και έχει γενικά γίνει αποδεκτή από τις γυναίκες. Η μαστογραφία λοιπόν είναι μια καταρχήν διαγνωστική μέθοδος, αλλά πέρα από αυτό είναι και μέθοδος ανίχνευσης του υποκλινικού καρκίνου ή του καρκίνου που ακόμη δεν έχει δώσει κλινικά, δεν έχει γίνει αντιληπτός, δεν έχει δώσει κλινικά γνωρίσματα. Μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να δούμε εδώ. Η γυναίκα αυτή είχε μία διόγκωση στους περιφανές της μασχάλης λόγω του ότι χρησιμοποιούσε κάποιο κοσμητικό και στην μαστογραφία που έγινε για τον έλεγχό της είδαμε αυτές τις μικροζεστώσεις. Οι μικροζεστώσεις αυτές είναι χαρακτηριστικές και απαντούν στο 40% των περιπτώσεων αρχικών καρκίνων. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ένα καρκίνωμα των πόρων ενδοεπιθυλιακό, δηλαδή είναι ακριβώς στη φάση της αλλαγής του επιθυλίου από ένα φυσιολογικό σε ένα κακό ήθες. Η γυναίκα αυτή έχει όλα τα χέρια για μια πάρα πολύ καλή πρόγνωση, μια πάρα πολύ καλή επιβίωση. Εάν δεν γινόταν γνωστή η πάθησή της σε αυτό το στάδιο, σε αυτές εδώ τις μαστογραφίες βλέπετε ακριβώς την εξέλιξη, πώς δηλαδή μεγαλώνει και αναπτύσσεται ο καρκίνος. Είναι εύκολο αντιληπτό ότι σε τέτοιες καταστάσεις τα πράγματα είναι πολύ δυσκολότερα από τις αρχικές μορφές. Πέρα από το χρόνο της επιβίωσης και για την καλύτερη ζωή της γυναίκας, είναι ευνόητο ότι οι γυναίκες οι οποίες ανακαλύπτονται σε αυτά τα στάδια δεν χρειάζεται να υποστούν μια εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση και έτσι μπορούν να διατηρήσουν την μορφή του στήθους.